Έλληνες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε. Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.